Gracias.
υπάρχει κάτι στη σειρά του μαθήματος που σας έχει μπερδέψει, σας έχει δυσκολέψει πολύ, κάτι που θέλω και κάπως να ξαναπώ. Λοιπόν, θα επαναλάβω κάποια πράγματα από το τέλος του προηγούμενου μαθήματος. Στο προηγούμενο μάθημα κυρίως επικεντρωθήκαμε στο να κλείσουμε τον κύκλο των συντηρητικών δυνάμεων, υπό την έννοια να συνδέσουμε τη διατήρηση ενέργειας με προβλήματα στα οποία έχουμε διατήρηση ενέργειας. Και προκειμένου να το κάνουμε αυτό, είπαμε ότι θα πρέπει να ορίζει τη δυναμική ενέργεια. Για να ορίζει τη δυναμική ενέργεια, το πεδίο της δύναμης θα πρέπει να έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα πρέπει να είναι αστρόβιλο ή το έργο κατά μήκος κάτι από τις διαδρομές να είναι μηδέν. Και από ό,τι ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο, είπαμε να αρχίσουμε να ξεκινάμε να λύνουμε προβλήματα όπου έχουμε κίνηση στον τριδιάστατο χώρο υπό την επίδραση κάποια δύναμη. Και το πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα με το οποίο ξεκινήσαμε ήταν το παράδειγμα του ισότοπου αρμονικού ταλαντωτή. Το γράφω. Είναι η επέκταση του αρμονικού ταλαντωτή σε τρεις διαστάσεις με ίδια σταθερά προς όλες τις κατευθύνσεις. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα κεντρικό πεδίο, όπως είπαμε. Στα κεντρικά πεδία, και μάλιστα αυτά των οποίων η δύναμη δεν εξαρτάται από την θέση, αλλά εξαρτάται από την απόσταση από την αρχή των αξώνων, έχουμε πει ότι υπάρχει διατήρηση της ενέργειας. Μπορεί να ορίσει κανείς κάποια δυναμική ενέργεια. Η δυναμική ενέργεια που γράφουμε την προηγούμενη φορά είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το R, εσωτερικό R. Και ενώ αυτή η δύναμη είναι κλασική κεντρική δύναμη, δηλαδή υπάρχει κάποιο κέντρο και θα έλεγε κανείς σε τέτοιες δυνάμεις δεν θα πρέπει κανείς να αρχίσει να μελετάει την κίνηση χρησιμοποιώντας ένα πιο βολικό στο πρόβλημα σύστημα συνδεδεμένων, το σύστημα των βολικών συνδεδεμένων, το οποίο θα κάνουμε αμέσως στη συνέχεια. Είπαμε ότι όχι, αυτό ειδικά το πρόβλημα, λόγω της γραμμικότητάς του, επιλύεται και είναι πιο καθαρό αν χρησιμοποιήσει κανείς κάποιες έννοιες συνδεδεμένες. Και είχαμε πει ότι αυτό το πρόβλημα σπάει σε τρεις
πολύ απλές εξισώσεις μονοδιάστατων αρμονικών ταυτοτήτων. Αν χρησιμοποιήσει κανείς κάποιες άλλες συνδεδεμένες. Βολικότερες υπερκασιανές από τις πολιτικές. Η σύγκριση δεν έχει φανεί ακόμα, απλώς τώρα θα το λύσω σε κάποιες άλλες συνταγμένες, αλλά είπα την προηγούμενη φορά ότι αν μου δίνανε ένα οποιοδήποτε πρόβλημα όπου εδώ εμφανιζόταν κάποια δύναμη που εξαρτιόταν από τη θέση, κεντρική ή μη κεντρική δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν ήταν γραμμική όπως την περίπτωσή μας, τότε η κάθε συνιστώση αυτής της δύναμης θα εξαρτώταν και από τις άλλες συνταγμένες και θα έκανε το σύστημα αυτών των εξώσεων επιπλεγμένο. Δηλαδή, θα είχαν μια διαφορετική εξίσωση, όχι καθαρά για το χ, όχι καθαρά για το ψ, όχι καθαρά για το ζ. Στην ειδική αυτή περίπτωση που έχουμε που η δύναμη μας είναι γραμμική ως προς τη θέση, αυτόματα το συγκαλέσεις στο σύστημα των εξισώσεων σπάει σε μη προπλεγμένο σύστημα διαφορετικών εξισώσεων και αυτόματα μπορούμε να πούμε ότι οι λύσεις μας είναι της μορφής χ ίσον σε φ συνημίτων ωμέγα τ συν σ χ συνημίτων ωμέγα τ. Να γράψω και το ψ, δεν θα γράψω το ζ. Και Z ομοίως. Όπου το μεν ωμέγα από τη μορφή των εξισώσεων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ρίζα κάπα διά, τα δε σε χ, σε ψ, σε Z, εσ χ, εσ ψ, εσ Z θα προσδιοριστούν από τις αρχικές συνθήκες. Δηλαδή, ας πούμε το σε χ θα είναι το χ του μηδενός, το εσ χ θα είναι το βε χ του μηδενός, και ωμέγα και ομοίως όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω μέχρι εδώ το είχαμε φτάσει και την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, το επόμενο που θα κάνουμε και θα είναι και μια εισαγωγή σε μεταγενέστερο κεφάλαιο, τη διατήρηση της αφορμής, θα δείξω ότι η κίνηση αυτή δεν θα εξελίσσεται στο... θα εξελίσσεται μέσα στο χώρο, αλλά θα εξελίσσεται σε μια θέτα του χώρου και συγκεκριμένα σε μια επίπεδη θέτα του χώρου. Δηλαδή η κίνηση δεν θα κινείται ποικιλοτόπο στο χώρο, αλλά θα κινείται με τέτοιο τόπο, ώστε τελικά το σωματίδιο να διαγράφει ένα επίπεδο στον χώρο. Αυτό δεν είναι καθόλου προφανές κοιτάζοντας τις εξισώσεις και κάπως θα πρέπει κανείς να βεβαιωθεί ότι καθώς θα αλλάζει και το χ και το ψ και το ζ, αλλάζουν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε τελικά το σωματίδιο να διαγράφει μια επίπεδη πτωχιά. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να επαναλάβω κάτι το οποίο είπα την προηγούμενη φορά. Δεδομένου ότι οι κινήσεις μας και στο χ και στο ψ και στο ζ είναι περιοδικές με την ίδια περίοδο, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι αρχίζει να μελετήσει κανείς την τροχιά όχι για όλους τους χρόνους, αλλά από 0 έως 2 π δια ωμέγα, έως την περίοδο. Μετά από μια περίοδο, μετά από 2 π δια ωμέγα, η τροχιά ξανακλίνει και έχει ακριβώς την ίδια ταχύτητα με την οποία ξεκίνησε. Επομένως, επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα. Αρκεί λοιπόν να δει κανείς την τροχιά μονάχα για μία περίοδο. Ρώτησα την προηγούμενη φορά πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν η κίνηση είναι επίπεδη. Και η απάντηση είναι, που μου δώσατε, ότι αρκεί να ξέρουμε πού βρισκόταν αρχικά και τι ταχύτητα έχει αρχικά και αν η κίνηση είναι επίπεδη, τότε το επίπεδο που διαγράφουν η αρχική θέση και η αρχική ταχύτητα θα είναι το διαρκές επίπεδο της κίνησης. Υπό την εξής έννοια. Τα άρθρα μηδενός και βέρθρα μηδενός μου ορίζουν ένα επίπεδο. Εκτός από την ειδική περίπτωση, την οποία θα αφήσω να συζητήσω στο τέλος, στην περίπτωση που το βέρθρα μηδενός και το άρθρα μηδενός είναι συγγραμμικά.
Εκτός από αυτή την περίπτωση, αυτά τα δύο ορίζουν μία τροχιά. Αν η τροχιά ορίζουν ένα επίπεδο, αν η τροχιά μου εξελίσσεται σε ένα μοναδικό επίπεδο, θα πρέπει να είναι αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, θα πρέπει μεταγενέστερα το RPT να βρίσκεται κάπου αλλού, σε αυτό το επίπεδο, και η ταχύτητα να την βάλω στο τέλος του R να είναι πάλι σε αυτό το επίπεδο. Προκειμένου να δείξω ότι το θέλει επίπεδη, θα κάνουμε εξής τέχνασμα. Θα πάρω το εξωτερικό γινόμενο του άρμα το πέρ, το οποίο θα μου ορίσει ένα διάνυσμα κάτω από αυτό το επίπεδο αυτό, και στη συνέχεια θα δείξω ότι το διάνυσμα αυτό είναι σταθερό. Και ο τρόπος που θα το κάνω είναι λίγο πιο γενικός, δεν θα πάρω μονάχα το συγκεκριμένο παράδειγμα, θα πάρω ένα οποιοδήποτε παράδειγμα όπου η δύναμη είναι κεντρική. Λοιπόν, ορίζω το διάνυσμα R, D, cross, V. Ας το πω το διάνυσμα αυτό R. Αν το διάνυσμα αυτό μου βγει σταθερό, αυτό σημαίνει ότι το διάνυσμα το κάθετο σε αυτά τα δύο διανύσματα, άρα κάθετο στην τροχιά του σωματιδίου, αν αυτό μου βγει σταθερό, σημαίνει ότι αυτό το σταθερό διάνυσμα είναι κάθετο συνεχώς στην τροχιά και άρα η τροχιά είναι συνεχώς στο επίπεδο το κάθετο σε αυτό το διάνυσμα. Okay. Οπότε προχωράω να υπολογίσω το α dot. Εδώ πρόκειται για ένα γινόμενο και μάλιστα εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων. Επομένως, όταν βρά η ηλεκτρονική παράγωγος, χτυπάει είτε στο ένα είτε στο άλλο μέγεθος, γιατί αυτό εδώ κατασκευάζεται από γινόμενα συντεταγμένων θέσεων με συντεταγμένων ταχυτήτων. Περίεργα γινόμενα. Ξέρω εγώ, το Χ με το ΒΨ, το Ζ με το ΒΧ και ούτω καθεξής. Εντάξει. Άρα, όταν παραγωγίζω το διάνυσμα, παραγωγίζεται μια φορά το διάνυσμα θέσης και μια φορά το διάνυσμα της ταχύτητας. Αλλά η σχέση των συνιστοσών που θα πάρω θα είναι η σχέση που ορίζεται από το εξωτερικό γινόμενο. Επομένως, όταν παραγωγίζω αυτό το μέγεθος, παραγωγίζω μια φορά αυτό και κρατάω αυτό ως έχει και τα συνδέω μέσω ενός εξωτερικού γινωμένου, και τη δεύτερη φορά αφήνω αυτό ως έχει και παραγωγίζω το δεύτερο μέγεθος και τα συνδέω πάλι μέσω ενός εξωτερικού γινωμένου. Οπότε το αποτέλεσμά μου είναι R dot cross V, με το μεταξύ R cross V dot. Ξαναλέω μια φορά, γράφω κάτι το οποίο μοιάζει προφανές, αλλά θέλει να σκέψει κάθε φορά τι κάνει κανείς. Σας το υπενθυμίζω αυτό γιατί την προηγούμενη φορά που αντιμετωπίσαμε ένα γινόμενο το οποίο πρέπει να το παραγωγήσουμε, ήταν η περίπτωση του εσωτερικού γινωμένου, όταν είχαμε το V εσωτερικό V και το παραγωγήσαμε. Αυτό μου έδωσε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια λογική, αυτό εδώ, συν V. Το οποίο τελικά ήταν το δύο φορές δε και δε και δε. Αντίστοιχη περίπτωση έχουμε εδώ. Αλλά προκειμένου το δει κανείς καθαρά αυτό το πράγμα, θα ήταν καλό να γράψει συνιστόσα συνιστόσα τα πράγματα πώς πηγαίνουν. Δηλαδή, θα έγραφε κανείς το δε προς δε δε πι σι δε πι ψι, δε, δε, πι, δε, ψι, δε, δε. Και θα πρέπει μετά, αφότου αναπτύξει την ορίζουσα, στη συνέχεια να πάει να την παραγωγήσει. Αλλά όταν θα την παραγώγιζε, τη μια φορά η παραγώγηση θα χτυπούσε, πες το ότι κάπου εμφανίζεται ο όρος χ επί με ψι. Κάπου, στο ανάπτυγμα αυτό, θα έχει 6 όρους αυτό το ανάπτυγμα. Την πρώτη φορά θα παραγώγιζε το χ και θα άφηνε το με ψι ως έχει, τη δεύτερη φορά θα άφηνε το χ ως έχει και θα παραγώγιζε το με ψι. Οπότε τελικά το αποτέλεσμα αυτό είναι σχεδόν προφανές. Απλώς πρέπει να περάσει κανείς από αυτή την
ενδιάμεσο εδώ, να καταλάβει ότι οποιοδήποτε γινόμενο έχει φτιάξει παραμένει γινόμενο. Και άρα δουλεύει η παράγωγος σαν την παράγωγο γινωμένο. Συνεχίζω λοιπόν από εδώ. Βλέπει κανείς ότι ο πρώτος όρος είναι ταχύτητα εξωτερικό γινόμενο στην ταχύτητα. Και από τη στιγμή που είναι εξωτερικό γινόμενο μεταξύ δύο ίδιων διαμισμάτων, το αποτέλεσμα είναι 0, ότι του όρου, το εξωτερικό γινόμενο μηδενίζεται μεταξύ δύο παράλληλων διαμισμάτων, όσο μάλλον μεταξύ δύο ίδιων διαμισμάτων. Και ο δεύτερος όρος είναι το R προς Vdot, όπου το Vdot δεν είναι κάτι παρά η επιτάχυνση, και άρα αυτό μπορώ να το γράψω σαν R εξωτερικό γινόμενο με επιτάχυνση. Και αφού μέσω του δεύτερου τρόπου την έκανα, αυτό είναι R εξωτερικό γινόμενο δύναμη διαβάζα. Τώρα πάλι στην περίπτωση αν η F είναι ανάλογη του R μοναδιαίου, δηλαδή είναι κεντρική δύναμη, και δεν με ενδιαφέρει αν το νούμερο που παραπλασιάζει αυτή την κίσιμη στόσα είναι ένα νούμερο που εξαρτάται από τη θέση ή από την απόσταση, ανεξαρτήτως αυτού. Το λέω προχωράω και θα ξαναεπιστρέψω πίσω με το επισημάνω αυτό. Το αποτέλεσμα είναι R εξωτερικό του R μοναδιαίου. Αυτό το σύμβολο, το α, αλλά το σύμβολο εδώ για να μην μας μπερδέψει, σημαίνει ότι οι διάφορες συντελεστές που υπάρχουν είναι απλώς κολαπλασιαστικές σταθερές. Αν η δύναμη είναι ανάλογη, έχει την κατεύθυνση του ακτινικού διαδίσματος, τότε το εξωτερικό γινόμενο αυτό καταντάει εξωτερικό γινόμενο μεταξύ του R και του μοναδιαίου R. Το οποίο πάλι έχω δύο συγγραμμικά διαδίσματα, και επομένως το αποτέλεσμα είναι 0. Να επιστρέψω λίγο να επισημάνω την ειδική περίπτωση με την οποία ασχολούμαι. Στις κεντρικές δυνάμεις, η F, έχουμε μάθει ότι έχει μορφή F του R επί R μοναδίου. Δηλαδή η δύναμη έχει την κατεύθυνση του μοναδίου διανύσματος που ξεκινάει από κάποιο συγκεκριμένο κέντρο και κατευθύνεται προς την εκάστοτε θέση που εμείς βρισκόμαστε. Είτε η δύναμη αυτή εξαρτάται από την θέση, είτε εξαρτάται από την απόσταση, δηλαδή από το μέτρο της θέσης, δεν πάβει να παραμένει κεντρική δύναμη. Και από τη στιγμή που παραμένει κεντρική δύναμη, η ποσότητα αυτή εδώ που έρχεται να φτιάξει το εξωτερικό γινόμενο με τη θέση, είναι ένα διάνυσμα ακτινικό. Και αφού είναι ένα διάνυσμα ακτινικό, το εξωτερικό γινόμενο της θέσης, που είναι ακτινικό διάνυσμα, επί το ακτινικό μοναδιαίο διάνυσμα, είναι 0. Άρα σε κάθε περίπτωση κεντρικής δύναμης, όχι μόνο αυτές οι οποίες είναι συντηρητικές, αλλά κάθε κεντρική δύναμη, έχει την ιδιότητα να κρατάει το μέγεθος αναλύοντα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι το α του τ είναι σταθερό διάνυσμα. Και αφού το α του τ είναι σταθερό διάνυσμα, σημαίνει ότι κάθεται στην τροχιά είναι σταθερό διάνυσμα, άρα η τροχιά εξελίσσεται σε ένα επίπεδο κάθετος αυτό το σταθερό διάνυσμα. Το συμπέρασμα λοιπόν, η τροχιά εξελίσσεται το επίπεδο το κάθετο στο α. Και άρα πλέον δεν είναι ανάγκη να συζητάμε οτιδήποτε άλλο. Οποτεδήποτε εμφανίζεται κίνηση υπό την επίδραση κεντρικών δυνάμεων, η τροχιά εξελίσσεται σε ένα επίπεδο. Και επομένως δεν χάνω τίποτα εγώ να στρίψω το σύστημα των συντεταγμένων μου
έτσι ώστε να με βολέψει η μελέτη της κίνησης του σωματιδίου. Τι εννοώ να με βολέψει, αφού η κίνηση είναι επίπεδη, γιατί να μην διαλέξω το επίπεδο της κίνησης, να μην το επίπεδο έχει ψη. Δηλαδή να διαλέξω τους χύψεις ζ άξονας, έτσι ώστε ο ζ άξονας να είναι παράλληλος με αυτό το α, που αφού το α είναι σταθερό, αν το διαβάσω και χωρική στιγμή 0, αυτά 0 και 5, 0, το γνωρίζω για πάντα, άρα να φροντίσω να βάλω το ζ άξονά μου στην κατεύθυνση του εξωτερικού κινουμένου των R0 που έμεινε. Η περίπτωση που μελετάμε του ισότοπου αρμονικού τοποθετητή είναι από τις πλέον απλές περιπτώσεις κεντρικής δύναμης. Αυτόματα γνωρίζω ότι η κίνηση θα εξελίσσεται στο επίπεδο το κάθετο στο R0. Δηλαδή, στο επίπεδο που ορίζουν τα άρθρα ενός και δεύτερου. Οπότε εξελίσσεται το επίπεδο το κάθετο σε αυτό, θα είναι στο επίπεδο αυτό. Στο επίπεδο που ορίζουν τα άρθρα και δεύτερου. Έχω αφήσει στην άκρη, ξαναλέω άλλη μια φορά, την περίπτωση R0 και R0 να μην ορίζουν το επίπεδο, να είναι συγγραμμικά. Είναι κάτι το οποίο θα εξετάσω στη συνέχεια. Διαλέγω τώρα λοιπόν, όταν έγραψα προηγουμένως την ανάλυση της κίνησης σε καρτεσιανές συντεταγμένες, δεν όρισα ποιες είναι αυτές οι καρτεσιανές συντεταγμένες, μπορούσαν να είναι τα χύψη Z, το οτιδήποτε, αρκεί να ήταν ορθογώνιοι άξονες μεταξύ τους. Διαλέγω τον Z άξονα στην κατεύθυνση του R0 προς το R0. Δηλαδή διαλέγω τον Z άξονα να είναι κάθετος στο επίπεδο της κίνησης. Επομένως η κίνηση έχει Z και T ίσον 0 για πάντα. Για να το δούμε αυτό. Αφού όρισα το Z άξονα να είναι κάθετος και στο R0 και στο T0, σημαίνει ότι το R0 έχει μορφή Φ του 0, κόμμα Ψ του 0, κόμμα 0. Και η B του 0 θα πρέπει να είναι της μορφής BP 0, BC 0, κόμμα 0. Και αφού συμβαίνει αυτό, αφού και το Z του 0 είναι 0 και το BZ του 0 είναι 0, τα CZ
και SZ που γράφαμε προηγουμένως πρέπει να είναι 0 και άρα το Z του T είναι 0. Επομένως, αντί να μελετάω τώρα και τις τρεις τετραγμένες, μπορώ να μελετήσω μόνο τις δύο τετραγμένες, τη Χ και την Ψ. Και τώρα θα κάνω άλλη μία επιπλέον αλλαγή. Έχω δυνατότητα στο επίπεδο Χ Ψ να ορίσω τους άξονες μου Χ και Ψ όπως εγώ θέλω. Οπότε τώρα θα ξανακατασκευάσω τους άξονες Χ και Ψ, βάζοντάς τους βολικά. Όπως έβαλα βολικά το Z άξονα, θα βάλω βολικά και το Χ άξονα. Και εξηγώ τι εννοώ βολικά. Thank you.
Λοιπόν, αν φροντίσουν να στρέψουν τον άξονα αρχή στην κατεύθυνση που το πίτυτε, το να ψήτυτε είναι ίσο με το κι maximum, το μέτρο είναι εδώ, είναι ίσο με το κι maximum, τότε τι θα έχω. Είχα προηγουμένως, να το δείξω λίγο με σχήμα, είχα προηγουμένως ταχύ και ψή. Και αυτό εδώ είναι το χ, η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει το χ από αυτήν εδώ τη σχέση. Το οποίο δεν είναι το άλλο, παρά το χ μηδενός τετράγωνο, συν το χ μηδενός τετράγωνο, με το μέγα τετράγωνο. Και αντίστοιχα υπάρχει και κάποιο ψι maximum. Η κίνηση στο χ γίνεται μεταξύ του χ maximum και του μη χ maximum. Δηλαδή δεν φεύγει πέρα από αυτά τα όρια. Το ότι φτάνουμε στο χ maximum δεν σημαίνει ότι το ψι είναι 0 ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα τυχαίο σημείο. Δεν το ξαναπώ λίγα γιατί είναι λίγο περδεμένο. Πάω λίγο πίσω πάλι. Έχω γράψει την λύση της κίνησης στον άξονα χ με δεδομένες αρχικές συνθήκες. Έχω γράψει και την κίνηση στον άξονα ψ με δεδομένες αρχικές συνθήκες. Παρατηρώ από τη μορφή του το χ ότι παίρνει κάποια μέγιστη τιμή. Και είναι με τη μεγιστική τιμή των συλλημίτων θα γίνει ένα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό χρόνο, στον οποίο το συλλημίτων θα γίνει ένα, και τότε το χ θα πάρει τη μεγιστική τιμή του χ maximum. Σημειώνω στο διάγραμμα ποια είναι αυτή η θέση χ maximum και αντίστοιχα η μη χ maximum, η πλέον αρνητική τιμή. Γράφω από κάτω και το ψ σε συνάρτηση του χρόνου. Όπου τώρα εμφανίζεται όχι η γωνιαφή, αλλά κάποια άλλη γωνιαφή. Εξαιτίας του ότι οι αρχικές μου σύνθηκες δεν είναι η χ του μηδενός και η δε χ του μηδενός, αλλά η ψ του μηδενός και η δε ψ του μηδενός. Την χρονική στιγμή, τάφα αστεράκι, στην οποία το συνημήτρο θα γίνει ένα, και άρα το χ θα πάρει την τιμή maximum, το συνημήτρο του ωμέγα τάφα αστεράκι και θήτα θα είναι κάποια άλλη γωνία. Επομένως, δεν περιμένουμε να έχουμε χτυπήσει το ψ maximum. Αλλά θα είμαστε σε ένα άλλο τυχαίο σημείο. Αυτό συμβαίνει πριν στιγμή τα αστεράκι μείον φι διωμέγα. Όταν το τα αστεράκι πάρει την τιμή μείον φι διωμέγα, το συνημήτων γίνεται συνημήτων του μηδενός, άρα το χ παίρνει την μέγιστη τιμή. Χρησιμοποιώ λοιπόν σαν χ τόνος άξονα αυτόν εδώ, ως προς τον οποίο γράφω τα πάντα. Ως ψ τόνος άξονα αυτόν εδώ. Τότε, για να δούμε πώς γράφεται η κίνηση σε αυτό το καινούριο σύστημα συνδεδεμένο. Στο χ τόνος, ψ τόνος. Όπου τον άξονα χ τόνος τον έχω στρέψει να κοιτάζει στην κατεύθυνση στην κατεύθυνση στην οποία το χ γίνεται τη μάξιμα. Ισχυρίζομαι ότι τότε στις καινούργιες αυτές συνδεδεμένες τη θέση του καταδοτή μπορώ να τη γράψω σαν χ maximum
μάξιμο στο τετράγωνο. Συν ψι, τι τάφα αστεράκι στο τετράγωνο. Συν ψι, τι τάφα αστεράκι στο τετράγωνο. Επισημείτονο με μεγατέ. Και το ψητώνω, το γράψω σαν το ίδιο, όχι το ίδιο πράγμα. Σαν κάτι άλλο. Βίστα και επιμήτωνο. Εξηγώ γιατί θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Θεωρητικά θα πρέπει να βάλω εδώ και κάποια γωνία και δάμι. Και εδώ είναι το νομεραπέ και δάμι. Μάλιστα, το γράφω ακόμα καλύτερα. Ωμέγα του τάφ μείον τάφ αστεράκι και ωμέγα του τάφ μείον τάφ αστεράκι. Ναι. Εγώ το άλλο ακριβώς με τι γωνία σκέψη του άξονα για να στήριξε έτσι. Ωραία. Στις προηγούμενες σχέσεις που έχω γράψει θα υπάρχει κάποια τιμή του χρόνου με την πότα αστεράκι, η οποία μάλιστα βγαίνει να είναι το μείον φι 2 ωμέγα, στην οποία τιμή το συνειδητόν έχει τα συνειδητόν του μηδενός, άρα μονάδα. Και στην ίδια αντίστοιχη χρονική στιγμή, το συνειδητόν του ωμέγα κάθε αστερά ξυνθήτα παίρνει κάποια τιμή. Επομένως, το σημείο αυτό, τη χρονική στιγμή κάθε αστεράκι, το σημειώνω στο σχέδιο μου, είναι ένα σημείο από το οποίο θα διέλθει ο αρμονικός μεταδοτητής, η κίνηση είναι μόνο στο επίπεδο έτσι. Και επομένως ζωγραφίζω τον άξονα, τον τόνος άξονα, να διέχει τα πνευματικά των αξόνων και το σημείο αυτό και τον τόνος άξονα να είναι κάθετος αυτό. Ισχυρίζομαι τώρα ότι στις καινούργιες αυτές τις δεδομένες, τόνος και ψητόνος, μπορώ να γράψω την κίνηση του αρμονικού μεταδοτητή με αυτόν εδώ τον τόπο. Και προσπαθώ να εξηγήσω γιατί. Το σημείο αυτό, αν βάλω κουτί του τάφ αστεράκι, το βγαίνει συνήθως του 0, δηλαδή μονάδα, και άρα η θέση μου είναι αυτή εδώ. Σωστά. Σωστά. Πράγματι είναι σε αυτή τη θέση. Το ψητόνος, δεν ξέρω το συντελεστή του, αλλά ξέρω ότι θα πηγαίνει σαν το ημίτονο του τάφ μείον τάφ αστεράκι, γιατί στην χρονική στιγμή τάφ ίσο με τάφ αστεράκι, το ωμέγα τάφ μείον τάφ αστεράκι γίνεται 0 και το ημίτονο του μηδένου είναι 0. Και πράγματι έτσι όπως έχω στήσει από τους άξονες μου, το σωματίδιο μου περνάει από αυτό το σημείο, από το ψητόνο ίσο με 0. Επομένως, αφενός μεν έχω φτάσει αφενός μεν η χρονική στιγμή ίσον τάφ αστεράκι το σωματίδιό μου έχει διέλθει από τον άξονα τον καινούργιο χιτόνος και το ψητόνος είναι ίσον 0. Η συχνότητα είναι ίσον το ωμέγα της κίνησης. Και τώρα στην καινούργια αυτή μορφή διαπιστώνω ότι ο χιτόνος δια τη ρίζα στο δεκάγωνο συν το ψητόνος για το βήτα στο δεκάγωνο μου κάνει 1. Άρα η κίνηση είναι ελλειπτική. Οι μη άξονες στον ψητόνος στους σε προσάσεις. Να το ξαναπώ γιατί δεν ήταν τετριμένο το πέρασμα. Όταν αλλάξω άξονες, στην πραγματικότητα θα έχω ένα γραμμικό συνδυασμό των δύο κινήσεων. Των κινήσεων που θα πρέπει στο χ και στο ψ. Άρα θα έχω ένα γραμμικό συνδυασμό του συνειδητών ωμέγα τάφ και φ και του συνειδητών ωμέγα τάφ και θήτα. Και θα πρέπει να είναι τέτοιος ο γραμμικός συνδυασμός, ώστε να μου επαληθεύει αυτήν εδώ τη θέση. Γιατί ξέρω ότι περνάει από αυτή τη θέση.
στο καινούργιο σύστημα. Όταν κάνω, όταν πάρω γραμμικό συνδυασμό από συνημήτωνα και συνημήτωνα ή συνημήτωνα και ημήτωνα ή ημήτωνα και ημήτωνα, με διαφορετικές φάσεις, αλλά με την ίδια συχνότητα, με το ωμέγα δ και τα δύο, τότε το αποτέλεσμα είναι πάντα κάποιο συνημήτωνο ή κάποιο ημήτωνο αυτής της συγκεκριμένης γωνίας. Να γράψω την έκφραση αυτή, είπα ότι αν προσθέσω λάμδα 1 επί συνημήτωνα ωμέγα δ και φ1 συν λάμδα 2 επί συνημήτωνα ωμέγα δ και φ2, ή εδώ βάλω ημίτονο, ή εδώ βάλω ημίτονο, πάντα το αποτέλεσμα μπορώ να το γράψω ως λάμδα επί συνημήτωνο ωμέγα τ και φ, ή ημίτονο του ωμέγα τ και φ. Πάντα, οποιοδήποτε γραμμικός συνδυασμός συνημητώνου ή συνημητώνου και ημιτώνου, ή ημιτώνου και συνημητώνου, ή ημιτώνου και ημιτώνου, ο συνδυασμός τους πάντα μπορεί να γραφτεί σαν ένα συνημήτωνο ή ένα ημίτωνο. Αυτό που θα αλλάζει κάθε φορά, μάλιστα ακριβώς αυτό το τρίκ που παίξαμε στην αρχή, αυτό που θα αλλάζει κάθε φορά είναι ποια φάση θα προσθέσω. Εδώ. Μάλιστα το συνημήτωνο μπορεί να το γράψω σαν ημίτωνο, βάζοντας κάποια φάση πλην πι δεύτερα κάθε. Επομένως, όταν θα πιάσω, θα πάρω τα χ και τα ψ τα προηγούμενα και θα στρίψω τους αξονές μου, έτσι ώστε να πάω στο καινούριο σύστημα συνδεδεμένων, αυτό που θα φτιάξω θα είναι ένας γραμμικός συνδυασμός του χ και ψ, άρα πάλι θα είναι ένα συνημήτωνο και ένα ημήτωνο. Γιατί εγώ διάλεξα να το γράψω έτσι και έτσι, η απάντηση είναι γιατί έτσι όπως έστριψα τους αξονές μου, θα πρέπει το χιτόνος του τα φαστεράκι να είναι τόσο, και το ψητό του τα φωστεράκι να είναι μηδέν. Όταν το φέρω σε αυτή τη μορφή πλέον, αναγνωρίζω την κίνηση, αναγνωρίζω την τροχιά, ότι θα είναι μία έλευση. Στο αρχικό σύστημα συνδεδεμένων, και γι' αυτόν τον λόγο έγινε όλη αυτή η ανάλυση, η κίνηση, αν την έβαζα τον υπολογιστή να μου περιγράψει αυτή την κίνηση, που είναι γραμμένη εδώ, όπου θα είχε κάποια χ του μηδενός, β χ του μηδενός, ψ του μηδενός, β ψ του μηδενός, η κίνηση θα ήταν, θα ξεκινούσε, ξέρω εγώ, από το χ του μηδενός, ψ του μηδενός, θα ξεκινούσε από αυτό το σημείο και θα διέγραφε μια τέτοια τροχιά. Καλά. Όπου αυτό εδώ θα ήταν το διάλειμμα το βέχτη του μηδενός, βέχτη του μηδενός. Και αυτό που έκανα εγώ αυτή τη στιγμή με τη στροφή αυτή των αξώνων, φρόντισα να στρίψω τους αξονές μου, έτσι ώστε όταν θα περνάει από το μακρινότερο δυνατό σημείο το σωματίδιό μου, να βάλω τον άξονα μου, τον χιτόνο σε αυτό. Αυτό που έκανα, ρύθμισα τον χιτόνο άξονα να είναι αυτός εδώ και τον ψητόνο άξονα να είναι αυτός εδώ. Εντάξει. Αν δεν το κάνω αυτό, είναι δύσκολο να καταλάβω ότι αυτό που έχω γραμμένο εδώ που περιγράφει μια έλλειψη. Το μόνο που θα έβλεπα θα ήταν περιοδική κίνηση και άρα μετά από χρόνο 2 π 2 ωμέγα θα επέστρεφα στο ίδιο σημείο. Θα μπορούσα να δω και κάτι ακόμα στην προηγούμενη μορφή, ότι μετά από χρόνο π 2 ωμέγα δεν επιστρέφει στο ίδιο σημείο, αλλά πηγαίνει στο αντιδιαμετρικό του σημείο. Γιατί το συνημήτωνο θα αλλάξει πρόσημο μετά από χρόνο π 2 ωμέγα. Και το ημίτωνο και το κάτω συνημήτωνο επίσης θα αλλάξει πρόσημο. Οπότε από το χ του μηδενός β του ψ του μηδενός θα πάει στο μείον χ του μηδενός μείον ψ του μηδενός. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι οι διάφοροι επαναορισμοί αξώνων που πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς, προκειμένου κανείς να βάλει το σωματίδιό του
να το θέσει έτσι ώστε πλέον οι κινήσεις να είναι απλές, να είναι αυτές που αφοράς από πάνω και επομένως θα πρέπει στους άψονες αυτούς πλέον η έλλειψη είναι στραμμένη ορθά, δεν είναι στραμμένη γενικά. Και άρα μπορώ να γνωρίσω εύκολα την εξίσωση της έλλειψης από την τροχιά. Όσο το σκέφτομαι αισθάνομαι ότι έχει γίνει ήδη ένα λάθος, αλλά δεν θα γυρίσω πίσω να διορθώσω αυτή τη στιγμή. Αυτό εδώ το σημείο δεν είναι το σημείο στην πραγματικότητα που το χι είναι χι μέγιστο, αλλά είναι, όπως βλέπετε εδώ, είναι το σημείο που η απόσταση είναι μέγιστη. Η απόσταση μέγιστη δεν είναι ισοδύναμη με το χι ίσον μάξιμο. Κανονικά θα πρέπει να επιλέξω αυτό το σημείο, αλλά το σημείο που η απόσταση θα γίνει μέγιστη. Η απόσταση που θα γίνει μέγιστη είναι όταν το χ του τετράγωνο συν ψ του τετράγωνο θα γίνει μέγιστη. Αυτό θα μου δώσει την επιλογή αυτού του σημείου θέλω. Οπότε αυτό που έχω πει εδώ, όταν το χ είναι χ μάξιμου, δεν είναι σωστό, είναι πιο πέρα. Το χ μάξιμου είναι κάπου εδώ. Αλλά όταν αυτό είναι μέγιστο, θα μεταχωρήσει την κατεύθυνση του άξονα. Οπότε τότε μπορώ να επιστρέψω και να γράψω το χιτόνος και το ψητόνος με τον τρόπο που έγραψα το πάνω. Δεν θέλω να σας μπερδέψω καλά. Σταματάω. Λοιπόν, συνοψίζω. Στην περίπτωσή μας είχαμε έναν ισότοπο αρμονικό ταλαιοδοτή, αυτός περιγραφόταν με μια κεντρική δύναμη και μάλιστα κεντρική δύναμη του τύπου που οδηγήσει, που είναι και συντηρητική η δύναμη. Εξαιτίας της μορφής της δύναμης μπορούσα να σπάσω 6 έως 14 συντεταγμένες εύκολα. Η κεντρικότητα της δύναμης είναι αυτή που με έκανε να καταλάβω ότι η κίνηση πλέον είναι επιτελή. Η επιπεδότητα της κίνησης με οδήγησε στο να διαλέξω τους άξονές μου έτσι ώστε η κίνηση να μην περιγράφεται στα χύψη Z, αλλά μόνο στο χύψη και το Z να παραμένει συνεχώς 0. Και στη συνέχεια η μελέτη της κίνησης με οδήγησε να καταλάβω ότι θα μπορούσα να επιλέξω ακόμα καλύτερα τους άξονες χ και ψ, έτσι ώστε στον μεν χ άξονα να περιγράφει η κίνηση από ένα συνήμητονο, στον δε ψ άξονα από ένα ημίτονο, έτσι ώστε αν πάρει κανείς το άξονα των τετραγώνων των πλατών που προαπησιάζουν αυτό το συνήμητονο και ημίτονο, να καταλάβω ότι πρόκειται περί έλλειψης. Το επόμενο που θα κάνουμε, θα φύγουμε από την ειδική αυτή περίπτωση του της κεντρικής δύναμης και θα μελετήσουμε γενικότερα την κίνηση σε πολικές συνδεδεμένες, ακριβώς γιατί οι περισσότερες από τις δυνάμεις που θα μας ενδιαφέρουν θα είναι κεντρικές δυνάμεις και άρα η κίνηση θα διαγράφεται σε ένα επίπεδο και άρα βολεύει να μελετάμε την κίνηση στο επίπεδο χυψή, όπου αντί των καρτισμένων συνδεδεμένων θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει πολικές συνδεδεμένες. Οπότε θέλω να συζητήσουμε τις πολικές συντεταγμένες και πώς στις πολικές συντεταγμένες μπορεί να γράψει κανείς την επιτάχυνση της κινήσεως μαθήματος. Στις καρτεσιανές συντεταγμένες είναι πολύ απλά τα πράγματα, γιατί η επιτάχυνση του σωματιδίου είναι χ δεύτερη παράγωση από χ μοναδίαιο, συν ψ δεύτερη παράγωση από ψ μοναδίαιο, συν ζ δεύτερη παράγωση από ψ μοναδίαιο. Στις πολικές συντεταγμένες δεν είναι τόσο απλά. Είναι πιο σύντομο. Θέλω να συζητήσω και την περίπτωση που το αρχικό διάλειμμα θέσης και το αρχικό διάλειμμα της ταχύτητας είναι συγγραμμικά, αλλά αυτό ενδιαφέρει γενικά για τις κεντρικές δυνάμεις, οπότε θα το πω για αργότερα. Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν στρέψει κατά το άξονα του χ, αν έχει υπό το μέγιστο χ ή υπό το μέγιστο από αυτό. Τι είναι το δεύτερο. Μέγιστο χ, μέγιστο από αυτό. Όχι.
Θα στο δείξω με σχήμα. Φαντάσου αυτή την έλλειψη. Αυτό εδώ το μέγιστο δεν είναι ισοδύναμο με το να είναι το χ maximum. Άλλο αυτό το σημείο, άλλο αυτό το σημείο. Άρα το χ τόνος είναι στραμμένο στην κατεύθυνση που το R θα γίνει maximum. Όχι το χ θα γίνει maximum. Αυτό είναι το λάθος που έκανα πριν. Κανονικά θα πρέπει να το είχα γράψει, να είχα φτιάξει το αντιστοιχείο του τύπου τάφου που είχα γράψει σαν κάποια ρίζα επί συνειμήτωνα το ωμέγα τάφου και φι και το ψι του τέρ που είχα γράψει σαν μια άλλη ρίζα α, β, επί συνειμήτωνα το ωμέγα τάφου και πίτα μπορούσα θα μπορούσα να πάρω το χ τετράγωνο και το τετράγωνο και αυτό στην πραγματικότητα θα μπορούσε να γραφτεί σαν σαν κάπα και λάμδα επί συνειμήτωνο του ωμέγα τάφου και μάλιστα θα εμφανιζόταν εδώ το 2 ωμέγα. Από τα δεκάγωνα, εμφανιζόταν κάτι τέτοιο. Οπότε στην πραγματικότητα η απόσταση που σωματιδεί από την αρχή των αξώνων θα κειμενόταν γύρω από τη μέση στιγμή κάπα, από κάπα συν λάμδα μέχρι κάπα πλην λάμδα. Οπότε το κάπα συν λάμδα θα ήταν αυτή η μέγιστη απόσταση, το κάπα πλην λάμδα θα ήταν αυτή η ελάχιστη και η απόσταση που θα ήταν κάθετα στον αρχή του αξώνα. Αλλά είναι λίγο φασαρία αυτή η έκφραση και δεν είχα. Δεν σκέφτηκα σωστά προηγουμένως όταν έκανα την ανάλυση. Όπως και να είναι πάντως, σίγουρα υπάρχει κάποια μέγιστη απόσταση στην οποία πρέπει να φτάσει και άρα μπορώ εγώ να επιλέξω τον άξονά μου, αφού βρω αυτή τη μέγιστη απόσταση, είναι κάποιο σημείο, μπορώ να βάλω τον άξονά μου πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Τότε αυτόματα το ψητόνο σε εκείνη τη θέση θα είναι 0 και το χιτόνο θα παίρνει τη μέγιστη τιμή. Άρα μπορώ εύκολα να αναλύσω την κίνηση στο χιτόνο και το ψητόνο, το μη χιτόνο θα είναι συνειμήτωνο το ωμέγα σύν κάποια αρχική φάση, έτσι ώστε το τάφος, το τάφος αστεράκι με το συνήθως να γίνει η μονάδα και αντίστοιχα το ψι τόνος του το τάφ θα είναι με το ημίτον αυτής της γωνίας και όχι με το συνήθως. Λοιπόν, κίνηση το επίπεδο με το χρήση υπολοιπών στην επαγγελία. Το διάστημα θέσης τώρα μπορώ να το γράψω με αυτόν τον τρόπο. Όχι όπως το γράφουμε σε κάθε σένα συντεταγμένες R επί R μονά 2 συνθήκα επί R μονά 2. Αυτό είναι το αντίστοιχο των κατεσσαρών συνδεδεμένων, αλλά δεν θα έχει κανένα νόημα για τον εξής απλό λόγο. Αν ζωγραφίσει